Λοιπόν, η εικόνα που βλέπουμε και στην κάρτα μας, 31-18, η διαφορά είναι αρκετά σημαντική και το πιο σημαντικό, αυτό που λένε οι ίδιοι επιστήμονες, δηλαδή του Πανεπιστημίου Μακεδονία, οι ερευνητές, είναι ότι μοιάζει να παγιώνεται αυτή η διαφορά, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέλω τι να λέτε, πω σας ανησυχεί αυτό? Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις από τότε που ήμασταν αντιπολίτευση. Δηλαδή, αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής. Έχω μια προσωπική άποψη, την έχω πει από τότε, ότι υπάρχουν κάποια λάθη, γι' αυτό δεν βγαίνουν και οι δημοσκοπήσεις στο τέλος, σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργούν και χρησιμοποιούν τις χρονοσειρές τους οι εταιρείες κτλ. Το ΠΑΜΑΚ συνήθως κάνει τέτοιες δημοσκοπήσεις που δεν ευνοούν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το βασικό που κανείς μπορεί να παρατηρήσει είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ταβάνι. Ναι. Ένα ταβάνι. Σε σχέση με τον όρο που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, σε αυτό. Η στόχευση είναι η διεύρυνση αυτού του αριθμού και η δική σας. Και βλέπω συγχρόνως ότι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση προσδιορίζεται ανάμεσα στο 20 με 25%, το οποίο δεν εκδηλώνει προτίμηση. Εκείνη είναι μια δική σας δεξαμενή, λέτε, στην πραγματικότητα. Λέω ότι είναι εκείνη η δεξαμενή των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε δημιουργική ή ενεργητική αναμονή στο τι πρόκειται να γίνει, βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται και περιμένουν να αποφασίσουν τι θα γίνει. Όμως δεν έχω δει, κύριε Υπουργέ, δημοσκόπηση να ευνοεί το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπατε το Πανεπιστήμιο Μακεδονία δεν ευνοεί. Εγώ όχι, δεν έχω δει, λέω συνήθως. Μην μπλέξω τώρα με τους επιστήμονες. Μην μπλέξω με τους επιστήμονες. Όχι, εντάξει, το δέχομαι αυτό που λέτε. Δεν τις παρακολουθώ τις. Όσες έχω δει, δεν ευνοούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τις παρακολουθώ επισταμμένως τις δημοσκοπήσεις. Όχι ότι δεν ρίχνω καμία ματιά. Αλλά βλέπω και αλλαγές που υπάρχουν από καιρό σε καιρό, όπως είναι οι αλλαγές, ας πούμε, και στα άλλα άλλες μικρότερες πολιτικές δυνάμεις. Απλώς θα έλεγε εγώ τι λέω, λέω ότι εκείνο που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο είναι να μένει σε μια σταθερή γραμμή η οποία να λύνει τα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας. Αυτό είναι το βασικό. Και το κεντρικό. Είναι η ουσία της πολιτικής, αλλά ούτε εκεί τα πάτε καλά από ό,τι βλέπω, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα έλεγα τα πάμε ιδιαίτερα καλά στους βασικούς στόχους. Σε ποιους τομείς? Δηλαδή το γεγονός ότι όλοι σήμερα συμφωνούν ότι τον Αύγουστο του 2018 θα λήξει η μνημονιακή περίοδος. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό. Το γεγονός ότι πετυχαίνουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά ένα υψηλό πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο ένα κομμάτι του θα επανέλθει ως κοινωνικό μέρισμα, αυτό είναι θετικό. Το τρίτο, ότι μια σειρά δείκτες της οικονομίας βαίνουν καλώς. Αυτό είναι από την υπερφορολόγηση. Τώρα, το ξεχνάτε αυτό. Το βασικό. Έχετε υπερφορολογήσει τους πάντες. Τώρα, γιατί μα συμβαίνει ένα προβληματάκι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν πρέπει να την πούμε. Εγώ λέω. Α, πού είναι αυτά τα λεφτά? Μα δεν λέω να μην πει. Δεν είναι από μείωση δαπανών από αλλού. Εγώ λέω το εξής. Όχι, καταρχήν υπάρχει μια μείωση δαπανών και ιδιαίτερα η δουλειά που κάνει το Υπουργείο Οικονομικό στο λεγόμενο επιθεώρηση δαπανών, spending review που λέμε στα χωριά μας. Έχει δώσει αποτελέσματα και δίνει αποτελέσματα. Το ξέρω και από το δικό μου Υπουργείο, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα που το κάνουμε μόνοι μας. Δεν το κάνει. Άρα υπάρχει το ζήτημα της φορολογίας. Σαφέστατα. Θα απλά έλεγα φορολογία, μην είναι ένα πράγμα που χτυπάει το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε από τη μια μεριά υπάρχει μείωση εσόδων λόγω φορολογικής κόπωσης και από την άλλη μεριά λέμε πιάνουμε τους στόχους λόγω των φορολογικών. Δεν βγαίνουν και τα δύο μαζί εύκολα. Λέω λοιπόν το εξής. Μα γι' αυτό λέμε για υπερφορολόγηση, κύριε Υπουργέ. Έχετε φορολογήσει πάνω από κάθε στόχο. Αυτή η προοπτική είναι μέσα αφού φύγουμε από την μνημονιακή περίοδο, από την μνημονιακή περίοδο να αρχίσει μια διαδικασία και αποκλιμάκωσης ή σε σχέση και με τη φορολογία, αλλά και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους από την άλλη μεριά, ξεκινώντας από τους χαμηλότερους, είναι σωστή έκφραση, σωστή κατά τη γνώμη μου, αυτούς που είναι πιο χαμηλά εισοδηματικά, και μετά από εκεί και πέρα, με βάση ένα σχέδιο, μπορείς να δεις ένα πρόγραμμα. Έχετε δεσμευτεί όμως ένα πρόγραμμα κινήτρων. Πώς θα γίνει αυτό? Η δέσμευσή μας για το 19, το 20, το 21 μέχρι το 22. Είναι δέσμευση πρωτογενούς πλεονάσματος. Ναι. Το πώς θα προέλθει το πρωτογενές πλεονάσμα. Και για παρεμβάσεις στις συντάξεις, κύριε Βίτσι. Λέω
όλο αυτό το πακέτο, το πώς θα προέλθει όλο αυτό σε σχέση με το πώς θα πάει και η οικονομία της χώρας, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι δεν είναι ένα μείγμα. Δεν είναι ένα μείγμα. Mm-hmm. Εμείς όμως είμαστε πολύ προσεκτικοί στο εξής. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα βγούμε από τα μνημόνια και από εκεί και πέρα το μοναδικό που θα μας ας πούμε περιορίζει ή χαρακτηρίζει θα είναι η συμφωνία που έχουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη. Mm-hmm. Θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει και η προσοχή ώστε αυτά που κερδίθηκαν όλα αυτά τα χρόνια να μην χαθούν τα επόμενα. Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Άρα, γιατί λέτε για παράδειγμα κάποιος θα πρέπει να, όχι να εξηγήσει, αλλά να θυμάται ότι μέσα από μια διαδικασία φτάσαμε να έχουμε ένα χρέος 320 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα η υπερχρέωση δεν είναι λύση ή αντιστάθμισμα, θα λέει κανένας, της φορολόγησης ή σε ορισμένες περιπτώσεις το της υπερφορολόγησης. Το θέμα είναι πότε αυτά θα περάσουν στην κοινωνία, κύριε Υπουργέ. Η κοινωνία μετράει την πολιτική με την καθημερινότητα της, με αυτό που ζει δηλαδή. Υπάρχουν κομμάτια που περνάνε στην και κοινωνία. Και θέλω να πάω και πέρα από την οικονομία και σε αυτό που ζει η καθημερινότητα της κοινωνίας μας με την ανομία. Δεν ξέρω, εσείς λέτε ότι είναι κατασκεύασμα των μέσων και της αντιπολίτευσης αυτό, τα οποία σε μια αγαστή συνεργασία θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση. Έτσι είναι ή υπάρχει πρόβλημα? Εσείς είστε έμπειροι, εσείς τουλάχιστον είστε έμπειρος δημοσιογράφος εννοώντας την νεότητα από την άλλη μεριά και ξέρετε ότι εγκληματικές ή βίαιες συμπεριφορές είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι όμως η εγκληματικότητα και η ανομία. Σας καλύπτει ο ψηφισμός, δηλαδή. Όχι, όχι. Αν γινόταν και στο παρελθόν, καλώς γίνεται και τώρα. Δεν είναι, ακούστε με μέχρι το τέλος, δεν είναι χαρακτηριστικό της χώρας μας. Mm-hmm. Δεν είναι χαρακτηριστικό της χώρας μας. Δηλαδή, να το ίσα-ίσα το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε, όπως πολύ ορθώς λέει και ο υπουργός ο Νίκος Τόσκας, ο οποίος κατά τη γνώμη μου κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι, αλλά είπε ότι έχουμε την καλύτερη περίοδο από ποτέ. Είναι έτσι. Και μετά μπαίνουμε σε μια λεκτική αντιπαράθεση του στυλ συμψηφισμούς θα κάνουμε, συμψηφισμούς δεν θα κάνουμε. Όμως αποδεικνύεται με, όχι με τα λόγια αλλά με τις πράξεις, ότι έχουν μεγάλες επιτυχίες. Τι δεν ισχύει? Mm-hmm. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Ναι. Ότι δεν ισχύει ότι δεν αφήνεται η ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Ίσα-ίσα. Η κατάσταση στα εξάρχεια σας ικανοποιεί, κύριε Βίση. Πάντοτε γυρίζουμε στα εξάρχεια. Εδώ θα κάνω εγώ ένα συμψηφισμό. Μια περιοχή στην οποία, όπως ξέρετε, περισσότερο αυτοί που έχουν πρόβλημα είναι οι ίδιοι κατοικοί. Φυσικά. Να είμαστε και καθαροί σε αυτό το πράγμα. Που είναι μια υπόθεση προς επίλυση και πάνω στην οποία συμφωνούμε όλοι. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Το βασικό ζήτημα είναι ότι λύση σε όλα αυτά, και νομίζω εδώ θα συμφωνήσουμε, δεν είναι η κρατική βία. Mm-hmm. Δεν λέει κανείς για κρατική βία. Συμφωνούμε. Καλό δεν είναι που συμφωνούμε. Ναι. Οι αστυνομικοί ξέρετε τι λένε, κύριε Πέτσε. Αν ξέρω λίγο τι λένε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί λένε ότι μπορούμε να παρέμβουμε στα εξάρχεια, μπορούμε να προχωρήσουμε σε συλλήψεις, αλλά δεν μας δίνεται η οδηγία από την πλευρά του Υπουργείου. Και το είπε και ο κύριος Κατσίκης χθες εδώ. Λέγοντας μάλιστα ότι η λύση στη βία είναι η βία. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Εγώ λέω ότι η κρατική βία δεν είναι ποτέ η λύση. Αντίθετα, υπάρχουν άλλα. Θέλετε να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, τη γνώμη μου για τα εξάρχεια. Ότι μια σειρά παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, να τη βάλω πρώτη για να μην παρεξηγηθώ, την περιφέρεια, το Δήμο της Αθήνας, οι οποίες θα αναδιαμόρφωναν τη ζωή στα εξάρχεια, θα απομάκρυναν τις πύρες ναρκωτικών από εκεί, όπως και άλλες πύρες, γιατί δεν ήταν, είναι μόνο τα ναρκωτικά, θα ήταν πιο κύρια. Γιατί εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια περιοχή, λίγο πάνω από την περιοχή είναι η Νεάπολη, ναι. Διαφορετική η κατάσταση, έτσι. Και λίγο πάνω από την Νεάπολη είναι το Κολωνάκι. Ναι. Τελείως διαφορετική, η κατάσταση. Ναι, άρα έχουμε ένα άβατο όμως εκεί. Άρα, δηλαδή εσείς τώρα δεν μπορείτε να πάτε ούτε εγώ στα εξάρχεια. Δεν μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα καφέ στα εξάρχεια. Να πάτε εσείς. Μπορείτε εσείς να πάτε? Εγώ σας λέω ότι δεν πήγαινα σχεδόν ποτέ. Θέλετε να πάμε μαζί μια μέρα? Όχι, δεν πήγαινα ποτέ. Να κάνουμε μια δοκιμή λίγο επικίνδυνη. Για εσάς έλεγα καταρχήν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν πήγαινα ποτέ ιδιαίτερα στα εξάρχεια. Εγώ πήγαινα όμως παλιά. Τώρα όμως δεν μπορώ να πάω, κύριε. Αλλά από την άλλη μεριά θα λέω ότι και δεν μου κάνει και καμία ιδιαίτερα. Ούτε λέω σε κάποιον που πηγαίνει να μην πηγαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η κόρη μου πηγαίνει.
Άλλοι φίλοι. Την κόρη σας δεν την ξέρουν. Εμείς όμως που μας ξέρουν είναι λίγο δύσκολο να περάσουμε από εκεί. Γνωστή. Λοιπόν, κύριε Βίτσα, βάλτε μια άνω τελεία να πάμε να συνδεθούμε με το Σύνταγμα, γιατί θέλουμε και το σχόλιο σας γι' αυτό και για πάντα την ταλαιπωρία. Ακριβώς. Και για την ταλαιπωρία που τραβάνε όλες αυτές τις ημέρες οι πολίτες για να βγάλουν.